Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε τον Εύρο, ξεκινώντας από τις Καστανιές, όπου επισκέφθηκε το φυλάκιο 1 και είχε συσκέψεις με αστυνομία και στρατό. Στις 9.30 το πρωί έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του evrosnews.gr, η επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοΐδη αφορά το συναγερμό που έχει ήδη σημάνει στην ελληνική κυβέρνηση μετά την απόφαση της Γερμανίας να καταργήσει τη συνθήκη Σέγγεν και να κλείσει τα σύνορά της στους λαθρομετανάστες. Υπάρχει φόβος για έκρηξη ροών προκειμένου διακινητές αλλά και λαθρομετανάστες να φτάσουν στη Γερμανία πριν αυτή σφραγίσει τα σύνορά της. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αποφάσισε να συζητήσει με τους υφισταμένους του το σχέδιο που θα πρέπει να είναι έτοιμο για να υπάρξει άμεση και αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση επανάληψης των γεγονότων του Μαΐου 2020. Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνοδευόμενος από ανώτατους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, επισκέφθηκε στη συνέχεια το Δημαρχείο Ορεστιάδας, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο κύριο Δαμάντιο Παπαδόπουλο. Η συνάντηση επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν την περιοχή του Βορείου Εύρου και στα οποία εμπλέκεται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο κύριος Παπαδόπουλος τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα συνωστισμού στο Τελωνείο, το οποίο δημιουργεί ουρές και καθυστερήσεις, επηρεάζοντας αρνητικά την τοπική οικονομία. Ο Δήμαρχος έθεσε επίσης το αίτημα για την καθιέρωση ειδικής βίζας για τους Τούρκους πολίτες, με στόχο την ενίσχυση του τοπικού τουρισμού και της εμπορικής κίνησης, και ζήτησε τη συνδρομή του Υπουργείου στην επίτευξη αυτού του στόχου. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τον Υπουργό να εκφράζει τη δέσμευσή του για περαιτέρω διερεύνηση και υποστήριξη των αιτημάτων. Στο τέλος, ο κύριος Παπαδόπουλος προσέφερε ένα αναμνηστικό δώρο στον Υπουργό, ο οποίος είναι και επίτιμος δημότης Ορεστιάδας. Είμαστε όλοι εδώ και προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας και την ασφάλεια της Ελλάδας. Ελληνική αστυνομία και ένοπλες δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας. Ο Εύρος είναι θωρακισμένος, το εννοώ, το εννοούμε και το υπηρετούμε. Ο φράχτης συνεχίζει να κατασκευάζεται. Σύνοροφύλακες προσλαμβάνουμε νέους, άλλους 150, στη δεύτερη γραμμή, δηλαδή στην Ροδόπη και στην Καβάλα, για να ελέγχονται οποιασδήποτε ροές εξακολουθούν να υπάρχουν, έστω και λίγες. Οι ροές είναι ελάχιστες. Η δουλειά που κάνουν οι Έλληνες αστυνομικοί συνοριοφύλακες είναι μια αποστολή η οποία εγγυάται ότι η Ελλάδα προστατεύει τα δικά της αλλά και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Υπηρετούμε όλες τις ευρωπαϊκές συνθήκες, τη συνθήκη Σέγγεν, την πρόσφατη συμφωνία, το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο.